κατάσταση αυτή την ώρα. Νέο ακόμη πιο σφοδρό κύμα χιονόπτωσης πλήττει τη Χαλκιδική. Είναι ενδεικτικό ότι στη σύνδεσή μας το μεσημέρι, στην εκπομπή Πέριξ με τη Βιβί την Ανδρίτσου, είχαμε κάποια τμήματα που απαιτούσαν αλυσίδες και μέσα σε λίγες ώρες διπλασιάστηκε ο αριθμός των σημείων του οδικού δικτύου όπου αυτή τη στιγμή απαιτούνται αντιολυσιτικές αλυσίδες. Κυρίως στην δηλαδή, ορεινή Χαλκιδική βέβαια. Και στην ορεινή Χαλκιδική, σε πάρα πολλά σημεία του, στο Δήμο Αριστοτέλη, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Πολυγύρου, από το 34ο έως το 64ο χιλιόμετρο, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Ερυσού, όπως επίσης, όπως είπα, σε Αρδαία, Στανό, Νεοχώρη, Βαρβάρα, Ολυμπιάδα, δηλαδή στις περισσότερες περιοχές του Δήμου Αριστοτέλη. Επίσης υπάρχουν προβλήματα και στην περιοχή της Ιθονίας, δηλαδή από την μεταμόρφωση προς το Μεταγκίτσι, στην Εθνική Οδό Νέων Μουδανιών Σικιάς και από την πλευρά του Νέου Μαρμαρά, αλλά και από την πλευρά της Σάρτης απαιτούνται αντιολυσιδικές αλυσίδες. Επίσης, στην Εθνική Οδό Νέων Μουδανιών Παλιουρίου, από το Πευκοχώρι μέχρι και την Αγία Παρασκευή, στην Επαρχιακή Οδό από το Βάβδο έως τα Σήμαντρα, έως το πρώτο χιλιόμετρο, μέσα στους οικισμούς του Πολυγύρου, του Παλαιοκάστρου, του Ταξιάρχη και των Βραστάβων και σε πολλά άλλα σημεία, όπως επίσης και σε όλο το οδικό δίκτυο του Αγίου Όρους. Μιλάμε για 20 σημεία σχεδόν, τουλάχιστον σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από την αστυνομία, την ίδια στιγμή που μέχρι και τις πρώτες μεσημβρινές ώρες μιλούσαμε για 10 σημεία. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των σχολείων, και αύριο θα μείνουν κλειστά στους 5 δήμους, δηλαδή σε όλους τους δήμους της Χαλκιδικής, όπως συνέβη, συγγνώμη, και σήμερα. Και φυσικά να τονίσουμε εδώ, Μαρία, ότι δεν έλειψαν και τα υπόλοιπα προβλήματα, όπως είδαμε και στη Θεσσαλονίκη, όπου πάγωσαν σωλήνες σε αρκετούς οικισμούς και μάλιστα υπάρχουν περιπτώσεις οικισμών που από τα θεοφάνεια βρίσκονται χωρίς νερό. Από τις 6 Ιανουαρίου, εδώ και 3 μέρες λοιπόν. Μάλιστα, Χρήστο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Έτσι έχει η κατάσταση, κυρίες και κύριοι.